θα αναφερθώ έτσι στο γεγονός ότι και η άλλη πλευρά, η πλευρά υποτίθεται που είναι αντίθετη προς την ακολουθούμενη πολιτική από μέρος της κυβερνήσεως, θα έχει και, αυτή χαμένα με τις πρόσφατες εξελίξεις. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μέρος του Ισραήλ είναι χρόνια, δεν είναι γεγονός το οποίο έχει σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις. Γεγονός ότι χρόνια είναι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά τους Παλαιστινίους και σε ό,τι αφορά την κατάσταση στις χώρες όπου τίνει το ισχυρό του χέρι το Ισραήλ στην περιοχή. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο δηλαδή να αθωώσουμε εμείς την τουρκική πλευρά η οποία πήρε τη σημαία του ανθρωπισμού άκουσον-άκουσον. Και αυτές τις μέρες φιλοξενώ τον γιο ενός φίλου μου, ενός Τούρκου φίλου μου, αδερφικού μου φίλου, ο οποίος είναι φοιτητής της αρχαιολογίας και της κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μόνρεαλ, στον Καναδά. Στον Καναδά, και τα καλοκαίρια έρχεται και παρακολουθεί τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας, σύγχρονης ελληνικής γλώσσας, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον φιλοξενώ όσες μέρες μένει στην Ελλάδα. Και μου είπε το πολύ απλό. Καλά, λέει, φωτογραφίες δεν είδαν των προσώπων που επέβαιναν το Μαύρη Μαρμαρά του πλοίου με την ανθρωπιστική σημαία που πλησίστιο έφτανε στη Γάζα για ανθρωπιστική βοήθεια, για παροχή ανθρωπικής βοήθειας. Οπτικώς δεν είδαν τα άτομα τα οποία επέβαιναν. Οπτικώς. Τι σημαίνει οπτικώς, κύριε Κούντα? Από τον τρόπο από τον οποίο έχουν αφήσει μουστάκι, έχουν αφήσει γένια, μουσι. Προκαλούν βεβαίως το γέλιο. Και έχουν περιποιηθεί τα μαλλιά τους. Προδικάζει κανείς τα πολιτικά τους φρονήματα στην Τουρκία. Εάν το μουστάκι είναι προς τα κάτω, αυτός είναι ακροδεξιός τουρανιστής. Εάν είναι διαφοροτρόπος κομμένο το μουστάκι, είναι ισλαμιστής. Δηλαδή θέλω να πω ότι πασιφανή πράγματα, πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται ειδικής ανάλυσης, παραβλέπονται και από τους πολιτικούς στην Ελλάδα και από τους αναλυτές στην Ελλάδα. Και ξέρετε ότι πολιτική στην Ελλάδα το μουστάκι. Ούτε μουστάκι. Μα τι λέτε τώρα, κύριε? Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια κατάσταση αηδιαστική. Εδώ πέρα και πρόσωπα θα αναφερθώ σε ένα πολύ εμπεριστατωμένο άρθρο του φίλου μας του Δημήτρη του Κωνσταντακόπουλου, το Ισραήλ βούλιαξε στη Γάζα και η Κύπρος στα Ριχά, όπου βέβαια το πνεύμα μέσα είναι ορθό. Δύο σημεία είναι πολύ πολύ σωστά που λέει, αλλά το διατάφτα προκαλεί πολλά ερωτηματικά ως προς την ορθότητά του. Το πρώτο είναι ότι την κεντρική ιδέα της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους της Γάζας την είχαν Έλληνες και την εκμεταλλεύτηκαν Τούρκοι. Ότι το έργο το οποίο κάποτε ασκούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου το αναδέχθηκε τώρα ο Έρντογαν. Αυτοί οι παραλληλισμοί που κάνει είναι πάρα πολύ ορθοί. Εδώ όμως έχουμε ως ανδιαφιλονίκη το γεγονός πως η Παλαιστίνη, καλός ή κακός, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, δεν το εξετάσω αυτό, έχουν τουρκική σημαία σηκώσει και αποκαλούν, όχι τώρα, τώρα, με αυτά γεγονότα αυτά, είναι κάποια χρόνια τώρα. Τώρα ξύπνησαν οι μέτεροι. Τον Έρντογαν ως νέο πορθητή, φατίχ. Τον έχουν ως νέο κατακτητή.
Εδώ λοιπόν το παιχνίδι παίζεται με το Ισλάμ, είσαι με το Ισλάμ ή δεν είσαι με το Ισλάμ. Εμείς δεν είμαστε με το Ισλάμ. Τελείωσε η ιστορία. Ας αφήσουμε τον κύριο Ερντογάν να παίξει το χαρτί με το Ισλάμ. Εμείς δεν θα γίνουμε ουραγοί του κυρίου Ερντογάν. Αυτό να το έχουν υπόψη τους οι Παλαιστίνοι. Και όλοι οι Άραβες. Εάν εκείνοι πάνε στον όλοθρο και στην καταστροφή και πέσουν στην, στην παγίδα, εμείς δεν τους ακολουθήσουμε. Τελείωσε η ιστορία. Δεν θα συναγωνιστούμε εμείς με τον Ερντογάν σε ανθρωπισμό. Πρώτα απ' όλα δεν έχει το ηθικό ανάστημα ένας Ερντογάν να μας κάνει για εμάς μάθημα ανθρωπισμού και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κατεξοχήν υπερασπιστής των γενοκτονιών. Δεν είναι δυνατόν. Και σκεφτείτε ότι αυτό το Μαβί Μάρμαρα, το πλοίο της ανθρωπιστικής βοήθειας, ήταν τέτοιο που κατά τον πλού δύο Άγγλοι, οι οποίοι δεν είχαν συμπάθεια σε καμία θρησκεία, διάβασαν το Κοράνι, ενθουσιάστηκαν από το μήνυμα του Κορανίου και έγιναν αυτοστηροί μουσουλμάνοι. Επί του πλοίου. Επιδένοντας επί του πλοίου. Και αυτό είναι μία είδηση η οποία δημοσιεύεται στη χθεσινή Ζαμάν. Σκεφτείτε. Εδώ. Τι σημαίνει αυτό. Τώρα σημαίνει αυτό, κύριε Χόντα. Σημαίνει μία χοντροκομμένη ηλίθια ισλαμική προπαγάνδα. Εμείς δεν πέφτουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, στην παγίδα. Πρώτον αυτό. Γιατί είναι αηδιαστική και η ίδια η περιγραφή της ειδήσεως από μέρους του τουρκικού τύπου.